ο Περικλής Κονδυλάτος παραχώρησε μία μικρή συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής του Αντένα, πρωινό, και με αφορμή τη δήλωση που έκανε για την οπλοφορία, ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να κάνει τα δικά του σχόλια στη συνέχεια. Ο διάσημος σχεδιαστής κοσμημάτων επισήμανε, λοιπόν, έχω χάσει πάρα πολλές χιλιάδες followers γιατί εγώ δεν κάνω PR μέσα από τα social media ούτε μέσα από την τηλεόραση. Παρουσιάζομαι στον κόσμο αυτός που είμαι, αλλά δεν θα προσπαθήσω να πείσω ότι ο κόσμος πρέπει να με ακολουθήσει σε αυτά που κάνω. Κα... Ποτέ δεν έχω πει ότι πρέπει να ντύνονται όπως ντύνομαι, ποτέ δεν έχω πει ότι οι απόψεις μου είναι οι μόνες σωστές και ότι πρέπει να ακολουθήσουν εμένα. Σε όποιον αρέσουμε, δεν προσπαθώ να κολακεύσω το κοινό. Τα μεγάλα accounts που υπάρχουν είτε κολακεύουν συνεχώς το κοινό είτε έχουν πληρωμένους Έχω μιλήσει με ειδικούς του Instagram και δεν υπάρχουν ένα εκατομμύριο ενεργοί χρήστες του Instagram στην Ελλάδα, αλλά κάποιοι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους, βγάζουν τα λεφτάκια τους. Σεβαστό, τη μόδα με τα φίλτρα τη θεωρώ σαν τη που βάζει το κεφάλι της κάτω στο χώμα για να κρυφτεί. Παραποιούν τόσο πολύ τις φωτογραφίες τους που είναι γελίο. Πάνε και σε τηλεοράσει και από εδώ και από εκεί που είναι άλλη εικόνα από αυτή στο Ινστιτούτο. Α πούμε, εγώ που έχω κυλίτσα και την κρύβω με διάφορου τρόπου, αν μου πει κάποιο ότι έχω κυλίτσα δεν με πειράζει. Μου φαίνεται ότι δεν γίνεται κανένα body shaming, θεωρώ ότι, όπω και όλα τα κινήματα, τα προκαλούν μόνοι του. Έχω ακούσει πάρα πολλά αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή μου, για την προσωπική μου ζωή, ότι φοράω περούκα, μου έχουν στείλει μηνύματα ότι θα με σκοτώσουν, ότι ξέρουν που μένω. Είχα σκεφτεί να ζητήσω άδεια για οπλοφορία, γιατί τα μηνύματα που λάμβανα ειδικά όταν είχα βγει από το Survivor ήταν πολύ τρομακτικά και απειλητικά. Είχα και μία αιμονική θαυμάστρια η οποία μου έλεγε το ξέσπασμα του Γιώργου Λιάνγκα στο πρωινό. Και ο παρουσιαστής είπε έπειτα, είπε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Το είπε και ο Σπύρος Παπαδόπουλος ότι στο πλαίσιο της πολιτικής ορθότητας φοβόμαστε να εκφραστούμε ελεύθερα, χωρίς να προσβάλλουμε άλλους. Από εκεί και πέρα όμως, το να σου εύχονται ψόφο, θάνατο, καρκίνο, το να σε απειλούν ότι θα έρθουν να σε βρουν, όλο αυτό που γίνεται από του ηλίθιου, του ανεγκέφαλου του διαδικτύου είναι επικίνδυνο για μένα. Αυτό ο δημόσιο λιθοβολισμός που ζούμε καθημερινά όλοι μα για σημαντική ή ασήμαντη αφορμή, είναι κάτι το οποίο πρέπει να ελεγχθεί και να σταματήσει. Προφανώ δεν είναι λύση η άδεια οπλοφορία. Άμα πάει να του την κάποιο. Θα το σκοτώσει, δεν θα βρει το δίκιο του. Για ονόμα του Θεού. Από εκεί και πέρα, έχει δίκιο που λέει ότι τρώει εκείνο το περισσότερο μπουλ.